Η Ευαγγελία το απολαμβάνει, ζει μοναδικές στιγμές, φωτογραφίζεται σαν στάρ του σινεμά για τον Downtown Κύπρου. Βγαίνει μια κούκλα. Καλά, δεν απολαμβάνει ο το χωρισμό. Ο έρωτας την ομόρφινη περισσότερο νομίζω. Δεν απολαμβάνει το χωρισμό, όπως το λες τώρα, το απολαμβάνει. Ο Σταματής κάνει τα θαύματά του. Είναι ωραία κοπέλα, αλλά είναι με φωτογράφηση εδώ πέρα. Είναι το φόρμα που δεν έβαλε, το θυμάσαι το ροζ. Όπως και να βγει η Αραβανή. Είναι κούκλα. Ο έρωτας πάει καλά, τι μαθαίνουμε. Πάντως πάει καλά ο έρωτας, πάντως ψιλοκρύβονται παιδιά. Τι εννοείς? Ναι, δεν υπάρχουν φωτογραφίες. Δεν βγαίνουν επίσημα φωτογράφους. Ότι η Ευαγγελία είναι στην Κύπρο και δεν είναι στα καλύτερά τη. Ναι, το έχουμε πει αυτό. Ενός προσωπικού θέματος στο ναι, το γνωρίζουμε και εμείς. Το είπαμε ναι. αυτό εμείς. Ναι, ναι, άρα δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος δεν είσαι ποτέ. Εντάξει, αλλά στα πλαίσια τη δουλειά κάνει φωτογραφίε. Είναι στο νοσοκομείο. Φυσικά και δεν είσαι καλά. Εννοείται. Περαστικά δεν μπορεί να σκέφτεσαι. Περαστικά, Ευαγγελία. Όχι, αλλά παράλληλα και έναν άνθρωπο που την ενδιαφέρεται και είναι στο πλευρό τη και τη στηρίζει. Σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Αν είναι έτσι. Γιατί ο Γιώργος είναι δίπλα τη στο θέμα του πατέρα τη. Ο Μελισανίδης. Α, μπήκαμε στο first name basis. Το λέμε Γιώργο τώρα. Είναι ο Γιώργος. Ήταν ο Μελισανίδης, λέγαμε γνωστός επιχειρηματίας. Όχι, δεν καταλαβες. Εδώ δουλεύεις. Τον αποκαλέσαμε το όνομα πριν μια εβδομάδα, το είπαμε. Ναι, το ξέρω. Μέρες ή μέρη, δηλαδή δεν κρατάς ατζέντα, ένα βιογραφικό κάτι. Τώρα το κάναμε Γιώργο. Αφού το ξέρουμε τον άνθρωπο. Πόσο χρόνο είναι ο Γιώργος? Δεν είπα, 32 μάξιμου. Σάσα, τώρα όμως είναι στην Κύπρο, δεν είναι εδώ. Πηγαίνω, έρχεται, φέτε, δεν είναι μόνιμα στην Κύπρο. Η Ευαγγελία μαζί. Πηγαίνει σπίτι του, ναι, πηγαίνει. Σπίτι στο σκάφος. Μα ο Γιώργος μένει και μόνος του, από ό,τι ξέρω εγώ. Στο σπίτι του σκάφος. Και στο σπίτι και στο σκάφος. Πολλές λεπτομέρειες δίνεις τώρα πια, ε. Ρε παιδιά. Όχι, γιατί παλιά γιατί δεν λέγαμε τίποτα. Γιατί για άλλους να λέμε και για αυτούς να μην λέμε. Επειδή παλιά δεν λέγαμε τίποτα. Αυτό έγινε το δημοσίευμα στη Real, δεν έγινε.